δεκάδε σωματεία και από αύριο μεθαύριο ακόμα περισσότερα έχουν βγάλει ψηφίσματα αλληλεγγύη για τον αγώνα σα. Και εμεί θα φροντίσουμε από τη δικιά μα μεριά τα αιτήματά σα πρώτον να ακουστούν σε όλα τα σωματεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και δεύτερον, τα αιτήματά σας θα μπουν στα πλαίσια πάλης μας. Δηλαδή, κάθε φορά που θα κινητοποιείται ένας υπάλληλος σε σούπερ μάρκετ, όπως είπαν και τα παιδιά οι προηγούμενοι συνάδελφοι, ένας οικοδόμος, ένας ηλεκτρολόγος, ένας υπάλληλος αισθητικής, πέρα από όλα τα άλλα αιτήματά του, θα έχει και τα δικά σας αιτήματα μπροστά. Από τη δικιά σας μεριά, εμείς αυτό που ζητάμε είναι να συνεχίσετε τον αγώνα σας, θα είμαστε μαζί σας. Να οργανωθείτε από σήμερα στα συνδικάτα σας, όπως έχετε τις οργανώσεις σας εδώ στην ΕΠΑΣ, να πείτε και στα σωματεία σας, να παλέψετε από σήμερα, μαθαίνοντας από σήμερα τι σημαίνει αγώνα στην πράξη, να το συνεχίσετε σε όλη σας τη ζωή, πρώτα και κύρια στους χώρους δουλειάς σας. Γιατί εκεί είναι που βγαίνει το μεροκάματο, γιατί αν θέλετε το σημαντικότερο σύνθημα που έχουμε εμείς οι εργάτες, γιατί και εσείς και εμείς εργαζόμενοι είμαστε, είναι ότι χωρίς εμάς γρανάζι δεν γυρνά, εμείς παράγουμε όλο το πλούτο που παράγεται, άρα εμείς δικαιούμαστε όλο και περισσότερα πράγματα και δεν θα αφήσουμε κανέναν να μας τα πάρει πίσω. Συνεχίστε τον αγώνα σας.